Και δεν καθυστερώ περαιτέρω, διότι είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και ξέρω ότι τον κρατάω από τις υποχρεώσεις του, αλλά πάντα μας βοηθάει και έχω την χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον κύριο Εγκολφόπουλο, τον Ναύαρχο. Καλησπέρα σας, Ναύαρχε. Είναι η πρώτη μας για τη νέα σεζόν, για τη νέα εκπομπή. Καλησπέρα. Καλή σεζόν, καλησπέρα σας και βεβαίως με τα μεγάλη χαρά δεν θα μπορούσα να αρνηθώ ποτέ σε εσάς προσωπικά αλλά και για τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, αυτό μην το ξεχνάμε. Να μην το ξεχνάμε, Ναύαρχε, το ξέρω. Αποτελεί ιδιαίτερη αγάπη, εντάξει. Το ξέρω και κάθε φορά, και πρέπει να το ομολογήσω αυτό, κάθε φορά που ζητώ τη συνδρομή και τη βοήθειά σας, πάντα ακόμα και πιεσμένος χρονικά να είστε με τις υποχρεώσεις σας, και είναι λογικό αυτό να έχετε πάρα πολλές, κάθε φορά ανταποκρίνεστε, ακόμα και αν σας πιέζω λίγο περισσότερο, γιατί οι δημοσιογράφοι πιέζουμε. Κύριε Εγκολφόπουλε, θέλω να ξεκινήσουμε από την μεγάλη συζήτηση και τη μεγάλη είδηση που μονοπολεί το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας και είναι η μεγάλη κρίση στη Μέση Ανατολή. Θέλω λίγο να μας βοηθήσετε να τα σπάσουμε τα πράγματα λίγο, όπως λέμε να τα κάνουμε πενταράκια και να τα δούμε από όλες τις πλευρές, όσο το δυνατόν πιο ευσύνοπτα, και εσείς απλά πάντα μας τα λέτε γιατί είναι δύσκολα και στην ανάλυση εννοείται, αλλά εσείς φροντίζετε πάντα επειδή έχετε και την εμπειρία και είστε και ο ίδιος. Είστε αξιωματικός, είστε και δάσκαλος όμως, έχετε την εμπειρία να μας τα εξηγείτε λίγο πιο απλά. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα από το Ιράν. Ξέρετε, πριν από μερικές ημέρες η μεγάλη συζήτηση που γινόταν ήταν ότι έχουμε τον νέο πρόεδρο του Ιράν μετά τον Μάιο και τα λοιπά, μετά το δυστύχημα του Ραΐσι, ο οποίος δηλώνει μεταρρυθμιστής. Και φαινόταν ότι στο παρασκήνιο υπήρχαν κάποιες διαβουλεύσεις, ότι θα συνεχίσει μια μεταρρυθμιστική ατζέντα, όπως και ο ίδιος το είπε στο διάγγελμά του, μια μεταρρυθμιστική ατζέντα για το Ιράν, και ότι μπαίνει σε συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Αμερική, ώστε να μην απαντήσει με σφοδρότητα στο Ισραήλ, αλλά να δεχθεί να υπάρχει μια ανταλλαγή σχετικά με την ανακοχή στη Γάζα. Αυτό ανετράπη. Είχαμε δηλαδή και σήμερα το διάγγελμα του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Χαμεϊνί. Είχαμε ήδη την κίνηση της Τεχεράνης, η οποία έπληξε με επιρρηχητικούς πυράβλους το Ισραήλ και κάπως, θα μας πείτε εσείς πόσο, έτρωσε λίγο την άμυνα του Ισραήλ. Υπάρχει, αυτό θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί, υπάρχει μία διαμάχη μεγέθους δύναμης μεταξύ Προέδρου Ιράν και του Χαμεϊνί ή όχι? Ποιος επικρατεί τελικά και ποιος ουσιαστικά τραβάει τη γραμμή της άμυνας ή της επίθεσης στο Ιράν? Καταρχήν ευχαριστώ. Η ερώτηση σας είναι μοναδική και το λέω αυτό με την έννοια ότι μέχρι τώρα όλοι ασχολούμεθα με το πόσους νεκρούς έχουμε στη Γάζα, με το πόσους σκοτώνται στη Γάζα, με το τι γίνεται, και δεν βλέπουμε την αιτία του κακού. Η αιτία του κακού είναι το Ιράν. Το Ιράν, το οποίο από το 1979 που πήρε την ηγεσία ο Χομεϊνί, και βεβαίως μπήκαν οι μουλάδες και το θρησκευτικό αυτό ιδιότυπο Ισλαμική Δημοκρατία, ναι. Μπήκαν αυτοί στην εξουσία, το Ιράν προσπάθησε να επιβληθεί σε όλο τον αραβικό κόσμο μέσω του σιητικού κινήματος, ναι. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε και την ιστορία ότι το Ιράν από την εποχή των Περσικών καιρών και τα λοιπά, πάντα είχε την διάθεση να βγει προς τη Μεσόγειο. Πόσες φορές βγήκε και πόσες φορές απέτυχε, έφτασε μέχρι την Αθήνα, εντάξει, πόσες φορές απέτυχε και πότε ηρέμησε, όταν έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος εκεί. Είναι ιστορικό με να λένε σημαδιακό. Από εκεί και μετά το Ιράν ήθελε να επιβληθεί και άρχισε η διαμάχη με τη Σαουδαραβία. Το Ιράν όμως τι έκανε? Το Ιράν από τα λεφτά που έπαιρνε τόσα χρόνια ενίσχυσε ορισμένες τζιχατιστικές, δηλαδή ομάδες ανθρώπων οι οποίες είχαν γενικά παράπονα με τα καθεστώτα στην κάθε χώρα. Ναι. Και κυρίως ενίσχυσε τους αδελφούς μουσουλμάνους. Και οι αδελφοί μουσουλμάνοι μέσω του Ιράν κάνανε το στρατιωτικό σκέλος, το οποίο εχρηματοδοτείτο 100% από το Ιράν. Δηλαδή, πού βρίσκει όλα αυτά τα... Αυτός ο κόσμος που δουλεύει για τη Χαμάς, οι μαχητές, δεν ζουν από κάπου, δεν πληρώνουν μισθό. Ποιος πληρώνει? Η Χεζμπολάχ που έχει κάνει τόσα πράγματα, από πού βρίσκει τα λεφτά? Όλα αυτά λοιπόν ερχόντουσαν όλα από το Ιράν.
Το Ιράν λοιπόν προσπάθησε να κάνει ακόμα και ο ISIS. Και ο ISIS ακόμα, ο οποίος χρηματοδοτεί το κρυφά από ορισμένες περιοχές, από ορισμένες εξτρεμιστικές ή τους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν. Και βεβαίως έτσι το Ιράν από εδώ και 20 χρόνια αμφισβητεί πλήρως την υπάρχουσα κατάσταση, την υπάρχουσα γεωπολιτική κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά το δεύτερο παγκόσμιο, μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και διατηρήθηκε στο δεύτερο, γιατί θα σας θυμίσω ότι μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο έπεσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, διαλύθηκαν εκεί, έγινε ο διαμερισμός, γίνανε πολλά, μπαστούσι γίνανε τα καινούργια κράτη, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο διατηρηθήκαν αυτά τα κράτη, το Ιράν διατηρήθηκε και μετά την άνοδο των μουλάδων στην εξουσία άρχισε να αμφισβητεί αυτή την κατάσταση θέλοντας να επηρεάσει όλη τη Μέση Ανατολή. Υπήρξαν αντιδράσεις. Ο πιο εύκολος στόχος, ο οποίος δεν ήταν δυνατόν, μάλλον ήταν εύκολος στόχος για να πείσει όλους αυτούς τους παραπονούμενους, δεν ήταν να τα βάλουν με τους Σουίτες που είναι οι Σαουδάραβες και πολύ, ο μεγαλύτερος πληθυσμός είναι Σίτες, οι Σουνίτες, πώς το λένε, οι Ιρανοί είναι Σίτες. Σίτες, ναι. Ναι, οι άλλοι Άραβες είναι Σουνίτες. Ναι. Αλλά, ξέρετε, δεν ήθελε, ναι μεν αμφισβητούσε την ηγεσία της Σαουδαραβίας με τη Μέκα, με τη Μεντίνα και όλα αυτά τα πράγματα στον μουσουλμανικό κόσμο, και ο πιο εύκολος στόχος να τα βάλει ήταν μια καινούρια δύναμης που μετά το 1948 ανεπτύχθηκε, ήταν αυτό το οποίο λέγεται κράτος του Ισραήλ, που στην Παλαιστίνη. Εκεί βέβαια, αν μπει κανένας μέσα στην ιστορία, θα χαθεί το πώς έγινε όλη αυτή η κατάσταση και δεν νομίζω αξίζει τον κόμμα να αναπτύξουμε αυτή τη στιγμή. Εδώ έχουμε ορισμένα δεδομένα. Άρχισε λοιπόν η αμφισβήτηση των πάντων και βεβαίως άρχισε να εξοπλίζει τους πάντες. Αυτός ο εξοπλισμός γινόταν από τις εξτρεμιστικές δυνάμεις του Ιράν, δηλαδή τους φρουρούς της Επανάστασης. Όταν αυτοί λοιπόν ανέβηκαν πάρα πολύ, τι συνέβη? Άρχισε ο κόσμος να αντιδρά, ο έξω κόσμος. Μέσα δεν είχαν αρχίσει αντιδράσεις ακόμα. Τα τελευταία όμως χρόνια απεφάσισαν με πρώτη την δολοφονία του Σουλεϊμανί, δηλαδή του ηγέτου των φρουρών της Επανάστασης, που θυμάστε τον σκοτώσαν οι Αμερικάνοι στο Ιράκ, διότι τίναζε στον αέρα το Ιράκ και το έχει διαλύσει το Ιράκ στην ουσία. Λοιπόν, στη συνέχεια αρχίσανε και άλλες δολοφονίες και αρχίσανε πλέον όλοι να καταλαβαίνουν τι σημαίνει Ιράν. Λοιπόν, το Ιράν λοιπόν εύκολος στόχος ήταν το Ισραήλ. Εξόπλισε τη Χαμάς, εξόπλισε τη Χεζμπολάχ και βεβαίως την ώρα που ήταν να βρεθεί λύσεις και να ηρεμήσουν τα πράγματα όλα στην Μέση Ανατολή, δηλαδή πέρυσι τέτοιες ημέρες, είχε συμφωνηθεί, σαν σήμερα δηλαδή, είχε συμφωνηθεί να δημιουργηθεί το Παλαιστινιακό κράτος, να το αναγνωρίσει το Ισραήλ, οι Παλαιστίνοι να αναγνωρίσουν το Ισραήλ και να εξομαλυνθούν οι σχέσεις με την Σαουδαραβία, του Ισραήλ με τη Σαουδαραβία, και βεβαίως υπήρξαν οι τρόποι πώς θα ενωθούν η λωρίδα της Γάζας με το Παλαιστινί, με τη Δυτική Όχθη, ναι. Και όλα αυτά είχαν επιληθεί. Και ακολούθησε μετά το χτύπημα της 7ης Οκτωβρίου. Ώρα, λοιπόν, εκείνη την ώρα λοιπόν μπαίνει η Χαμάς χωρίς κανένας να της... Τώρα χωρίς κανένας, χωρίς καμία αιτία, δηλαδή δεν είχε προηγηθεί κάτι, όλοι θέλουν να ζουν ειρήνη. Μπαίνει η Χαμάς και σφάζει 1200 άτομα μέσα σε μια μεγάλη εορτή. Σε αυτό που λέτε, υπάρχουν ορισμένοι που υποστηρίζουν το εξής, ότι στην πραγματικότητα ο μεγάλος εχθρός, αντίπαλος, το αντίπαλο δέος του Ιράν, δεν είναι το Ισραήλ, αλλά ότι είναι η Σαουδική Αραβία και γενικότερα οι σουνιτικές χώρες. Σε αυτό τι απαντάτε? Μπράβο, θα σας απαντήσω λοιπόν. Πριν λοιπόν προηγηθεί αυτό, με τη μεσολάβηση της Κίνας, η Σαουδαραβία με το Ιράν τα είχαν βρει. Ναι. Τα είχαν βρει και είχαν ανταλλάξει και πρεσβευτάς, είχαν ανταλλάξει επισκέψεις των Υπουργών Εξωτερικών. Δηλαδή είχε αρχίσει μια εξομάλυνση των σχέσεων. Μέσω Κίνας, να θυμίσουμε αυτό. Μέσω Κίνας. Είχε γίνει μέσω Κίνας. Και γιατί έγινε μέσω Κίνας? Διότι η Σαουδαραβία, αυτό το οποίο φοβότανε και φοβάται από το Ιράν, όπως και όλα τα περισσότερα αραβικά κράτη, είναι
η δημιουργία ατομικού όπλου από το Ιράν. Και βεβαίως η Σαουδαραβία είπε στους Κινέζους, ακούστε, εγώ θα τα βρω μαζί τους, τα λέω πολύ απλά, αλλά ξέρετε κάτι, θα μου εξασφαλίσετε ότι θα μου δώσετε πυρηνικά όπλα. Και του είπαν οι Κινέζοι, βεβαίως, θα σου δώσουμε να έχεις και εσύ για να υπάρχει η ισορροπία του τρόμου που λέμε. Έτσι. Λοιπόν, επομένως αυτό που λένε ορισμένοι δεν έφταθει, διότι τα είχαν βρει και, είχαν εξομαλυνθεί οι σχέσεις σε τέτοιο σημείο που λέγανε όλοι μπράβο. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε και η Σαουδαραβία μετά πήγε να κάνει την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ, με το Παλαιστινιακό κράτος, για να σταματήσει αυτή η φαγωμάρα που κυρίως υποκινείται από το Ιράν και φάνηκε τώρα ότι υποκινείται από το Ιράν. Αυτή λοιπόν, Ναύαρχε μου, είναι η πλευρά, η ανάλυση από πλευράς Ιράν. Θέλω να έρθουμε λίγο για να δούμε τι γίνεται με το Ισραήλ. Και διάβαζα και μου έκανε εντύπωση αντιφατικές μεταξύ των αναλύσεις από χθεσινά και σημερινά δημοσιεύματα και εδώ στον εγχώριο αλλά και στον παγκόσμιο τύπο σχετικά με το ποιος κάνει κουμάντο. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μπορούν να τραβήξουν τα γκέμια στο Ισραήλ και γιατί το Ισραήλ είναι ο αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, γι' αυτό και ακόμα υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις και αυτές οι αμφισημείες στο λόγο του κυρίου Μπάιντεν. Είτε τα πετρελαϊκά να χτυπήσουν και όχι, ας πούμε, τα πυρηνικά. Ή διαβάζω και αναλύσεις που λένε ακριβώς το αντίθετο. Ότι στην πραγματικότητα το κουμάντο το κάνει το Ισραήλ, λόγω και του ισχυρού εβραϊκού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και ανάλογα με τα περιθώρια κινείται στο ρυθμό που θέλει να χορέψει το Ισραήλ η Αμερική. Ισχύει κάτι από τα δύο, δεν ισχύει κανένα, είμαστε κάπου στη μέση? Κοιτάξτε, ισχύουν και τα δύο, αλλά η προσέγγιση είναι λίγο διαφορετική. Ναι. Και οι δύο αναλύσεις βλέπουν το πράγμα από τη μία πλευρά του νομίσματος. Ναι. Οι άλλοι το βλέπουν από την άλλη πλευρά του νομίσματος. Αν λοιπόν δούμε την κατάσταση πάλι, θα πούμε το εξής. Για οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και ο δυτικός κόσμος, εγγυούνται την ασφάλεια του Ισραήλ. Για ποιο λόγο? Διότι δεν θέλουν να επεκταθεί αυτός ο μουσουλμανικός μεγαλοδιατισμός προς τη Δύση. Ναι. Το Ισραήλ λοιπόν είναι ένα μπάφερ που τους σταματάει. Ναι. Γι' αυτό το λόγο τώρα θα δείτε ότι πάνε να δημιουργήσουν και δεύτερο μπάφερ. Και αυτό δεν είναι μακριά, γι' αυτό φωνάζει και ο Ερντογάν. Είναι το κουρδικό κράτος. Α, θα πάμε εκεί, μισό λεπτό. Λοιπόν, θα πάμε εκεί. Αλλά έρχομαι λοιπόν να πω το εξής, ότι το Ισραήλ λοιπόν έχει καταφέρει, λόγω όλων αυτών των καταστάσεων, αλλά κυρίως να σας πω λόγω της ικανότητας των ανθρώπων του, έχει καταφέρει να κυριαρχεί οικονομικά στον κόσμο. Θα σας πω ότι την πρώτη εβδομάδα του πολέμου συγκεντρωθήκαν 100 δισεκατομμύρια από προσφορές πλούσιων Ισραηλινών ανά τον κόσμο και δοθήκαν στο Ισραήλ. Ξέρετε, η κάθε μέρα πολέμου στο Ισραήλ κοστίζει 450 εκατομμύρια δολάρια. Ναι. Για βάλετε αυτό το ποσό, να καταλάβετε το τι γίνεται. Λοιπόν, αυτό το λέω γιατί, για να πάμε στα υπόλοιπα τώρα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, καταρχήν, ότι συνέβη αυτό, ότι μπήκε η Χαμάς πέρυσι τέτοια εποχή, και δημιούργησε αυτή την κατάσταση, εχνεύρισε τους πάντες. Εκείνη την ώρα λοιπόν είπαν όλοι, κοίταξε να δεις, και δεν το πάνε μόνο οι Δυτικοί, δεν το πάνε μόνο οι Αμερικοί, το πάνε και οι Αραβικές χώρες, οι οποίες δεν έχει αντιδράσει καμία. Ναι. Άκουσε, με αυτούς εδώ πρέπει να τελειώνουμε. Λοιπόν, θα αφήσουμε το Ισραήλ να κάνει την βρώμικη δουλειά, αυτούς θα τον ενισχύουμε, θα του δίνουμε πετρέλαιο, θα του δίνουμε λεφτά, θα του δίνουμε ό,τι θέλει, θα τους ξεκαθαρίσει, θα πολεμήσουν οι Ισραηλινοί, γιατί εδώ τώρα πολεμάνε οι Ισραηλοί για την ύπαρξη του κράτους τους, είναι υπαρξιακός ο πόλεμος αυτός. Εντάξει. Και τι θα κάνουμε, θα τους αφήσουμε και εμείς θα λέμε διάφορα, ναι, να κάνουμε ειρήνη στη Γάζα και να κάνουμε πάυση πυρός και να κάνουμε τόνα και να κάνουμε τ' άλλο και τίποτα από αυτά δεν γινόντουσαν. Γιατί πραγματικά δεν τα θέλουνε. Δεν το βλέπετε. Στάνει λοιπόν ένα χρόνο μετά και είμαστε παραμονές των εκλογών των Αμερικανικών, όπου πολλά συμφέροντα παίζονται και για το Ισραήλ και για τους προέδρους και για τα κόμματα
αλλά και για όλους μας. Εντάξει. Έρχεται λοιπόν και τι γίνεται εκείνη την ώρα το Ιράν, εξαπολύει μία επίθεση, την προχθεσινή. Ναι. Πότε την εξαπέλυσε, έχει σημασία το πότε, γιατί αυτό δεν βλέπω να το λένε τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε. Μία ημέρα μετά, αφότου ο Νετανιάχου βγήκε με ένα διάγγελμα, το οποίο δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει, και είπε ότι εμείς πλέον θα ρίξουμε την κυβέρνηση του Ιράν πιο γρήγορα από ό,τι νομίζει. Και ο κόσμος θα αισθάνεται ασφαλής. Αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν άμεση απειλή του Ιρανικού καθεστώτος. Και αλλά το Ισραήλ είχε φροντίσει πριν να κάνει δύο άλλες ενέργειες. Μία στις 20 Ιουλίου και μία στις αρχές, στις αρχές της περασμένης εβδομάδος. Τι έκανε? Έστειλε και βομβάρδισε τους Χούτις. Έστειλε 20 αεροπλάνα και βομβάρδισαν το λιμάνι της Χομέιντα και τους Χούτις κάτω στην περιοχή του Άντεν, στην Ιεμένη. Mm. Εάν πάρετε λοιπόν την απόσταση από το Ισραήλ μέχρι την Ιεμένη και κάνετε ένα κύκλο, θα δείτε ότι ο κύκλος αυτός, δηλαδή η Ισραηλινή αυτή επίθεση, μπορεί να φτάσει μέχρι τα σχεδόν τα ανατολικά όρια του Ιράν. Ναι. Τι μήνυμα έστειλε εκεί? Ότι μπορούμε, ότι, ναι. Ακούστε κάτι, εμείς στείλαμε 20 αεροπλάνα, σας στείλουμε 200, γιατί τα έχουμε και μπορούμε. Άρα σε αυτό το θέμα θα ξέρετε ότι μην κάνετε κίνηση, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Αυτό είπε και στο διάγγελμά του. Εκεί λοιπόν τους εξενεύρισε. Και βεβαίως, αφού τους εξενεύρισε, έχοντας και τη δολοφονία του ηγέτου της Χαμάς, του Χαμενεϊ, μέσα στην Τεχεράνη, όπου πάλι τους ξεφτυλίσανε, έχοντας το θέμα όλοι οι ηγέτες με τον Νασράλα, με τη Χεζμπολάχ, και έχοντας και ένα ακόμα θέμα, ότι πλέον γνωρίζουν ότι μέσα στο Ιράν είναι το Ισραήλ και παρακολουθεί τα πάντα. Ναι, γιατί γίνεται μέσα από εσωτερικό, από πράκτορες βέβαια. Μπράβο, γίνεται από πράκτορες. Το Ισραήλ είναι μέσα στο Ιράν. Ναι. Τι έκανανε για να φανεί το καθεστώς ισχυρό? Απεφάσισε να στείλει 180 πυράβλους μπαλιστικούς. Πόσοι από αυτούς φτάσανε στο Ισραήλ και τι χτυπήσανε? Από αυτούς είναι ζήτημα να φτάσανε 30, οι οποίοι πήγανε στην έρημο, πήγανε σε μέρη που δεν κάνανε τίποτα. Ήταν όμως μία επίδειξη ισχύως για να σταθεί το καθεστώς εσωτερικά. Ναι. Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος, ο νέος πρόεδρος, είχε διαφωνίες με τους φορούς της Επανάστασης. Αυτοί θέλανε να χτυπήσουν πολύ πιο γρήγορα. Ναι. Τώρα, επειδή τα είπαμε όλα αυτά, θα πάνε να χτυπήσουν. Τώρα ακούτε τι κουβέντες γίνονται. Οι κουβέντες που γίνονται, γιατί ανησυχούμε όλοι μας. Είναι. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα αν καμιά φορά εμείς το παρατραβάμε το σκηνή, ενώ οι δημοσιογράφοι, δεν μιλώ για εσάς. Αλλά λέμε ότι εδώ πέρα είμαστε στην κόψη του ξηραφιού, γιατί με αυτά τα μισόλογα του κυρίου Biden μπορεί να χτυπήσει το Ισραήλ τις πετρελαϊκές πηγές. Και τι σημαίνει, εδώ έχουν πάει στα ύψη το αργό. Ή το άλλο, ότι υπάρχει και μια μακρότερη σκέψη, μήπως μπορέσουν να χτυπήσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Μπορεί το Ισραήλ να το κάνει αυτό? Πολύ ωραίες ερωτήσεις και οι δύο. Καταρχήν, δέστε πώς ακόμα επιμένουν σε αυτό. Ας το Ισραήλ να κάνει την βρώμικη δουλειά, να τους καθαρίσει όλους. Τι λένε? Βγαίνουν και προειδοποιούν και λένε, σήμερα δεν θα χτυπήσουμε. Α, δεν θα χτυπήσουμε το ένα. Α, δεν θα χτυπήσουμε το άλλο. Με αυτό με συγχωρείτε. Είναι πολιτική ευνηδιασμού ή προλέγουν πότε θα χτυπήσουν και θα χτυπήσουν. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι δεν θα χτυπήσω. Ναι. Όταν βγαίνω και σου λέω ότι θα σε χτυπήσω πότε, πού και τα λοιπά, δεν θα χτυπήσω. Και γιατί δεν θα χτυπήσουμε? Πάμε λοιπόν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις, που είναι και το πλέον δύσκολο. Εντάξει, είναι το πλέον επικίνδυνο μάλλον. Ναι. Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν είναι μέσα στο πυρηνικές των όπλων της αεροπορίας του Ισραήλ. Το Ιράν δεν έχει αεράμινα, είναι νεκρό από αεράμινα. Δηλαδή αν φτάσουν τα αεροπλάνα και θα πάρουν είδηση οι Ιρανοί, ας πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάνε, θα βομβαρδίσουν, θα φύγουν και θα ξέρουν από πού τους ήρθαν. Τι έχει γίνει? Το Ιράν τα έχει σκάψει και τα έχει βάλει πολύ βαθιά. Τα πυρηνικά του, αυτά που κάνει τις πυρηνικές του δοκιμή, να φτιάξει το πυρηνικό του όπλο, την πυρηνική βόμβα που λέει, τα έχει σε βάθος 100 μέτρων.
αυτές τις βόμβες για να καταστρέψουν σε βάθος 100 μέτρων αυτές τις εγκαταστάσεις δεν τις έχει καμία άλλη χώρα στον κόσμο πλην της Αμερικής. Εάν το Ιράν θέλει να καταστρέψει, θα χτυπήσει επιφανειακά και θα καταστρέψει μερικά εργαστήρια, μερικές αποθήκες, πράγματα τα οποία, να σας πω, είναι ίσονος σημασίας για το μέγεθος της επιχείρησης. Αν πάει λοιπόν να καταστρέψει τις πετρελαϊκές, αυτές που λένε τη μία, λένε ναι, τα λένε όχι κτλ. Δεν θέλουν να γίνει αυτό. Τι θα κάνει το Ισραήλ? Θα πυροβολήσει τα πόδια του? Εφόσον υπάρχει ακρίβεια, εφόσον τα καύσιμα είναι πολύ υψηλά, εφόσον όλα αυτά είναι πάρα πολύ υψηλά, θα πάει να τα ακριβίνει περισσότερο? Εδώ οι προσπάθειες, αν διαβάζατε το τι κυκλώματα έχουν γίνει για να τροφοδοτούν το Ισραήλ με καύσιμα, διότι απαιτούνται τόνοι καύσιμα κάθε μέρα, χιλιάδες τόνοι καύσιμα κάθε μέρα, τι θα πάει τώρα? Θα πάει να χρεωθεί περισσότερο το Ισραήλ ή θα αφήσει παραμονές εκλογών η Αμερική να ανέβει η ακρίβεια, να εκτιναχθεί στα ύψη? Όχι βέβαια. Αυτά ξέρετε, λέγονται και είναι πολύ ωραία να εντυπωσιάζουν για ακροαματικότητα. Αν όμως κάτσεις κάτω και ξέρεις τα πράγματα, λες μισό λεπτό, εδώ μας κοροϊδεύουνε, τίποτα δεν θα γίνει. Τι θα γίνει? Θα ξεκαθαρίσουν το Ισραήλ να ξεκαθαρίσει τη Χεζμπολάχ, τον βοηθάνε και οι Αμερικάνοι να ξεκαθαρίσει τη Χεζμπολάχ, βοηθάνε να ξεκαθαρίσουν και τη Συρία, διότι η Συρία είναι το πρόβλημα, έχει μαζέψει περισσότερες τζιγατιστικές ομάδες. Λοιπόν, από τη διοίκηση της Συρίας δεν βλέπουμε αντιδράσεις. Μήπως θέλουν δεν βλέπουμε, διότι ο Άσαντ, ναι. Ο Άσαντ θα σας πω, αυτό είναι που πάλι εδώ πέρασε απαρατήρητο. Ο Άσαντ βγήκε τον Απρίλιο, γράφτηκε στις αραβικές εφημερίδες, και ό,τι γράφεται εκεί είναι απόλυτα ελεγμένο. Βγήκε τον Απρίλιο και ζήτησε μέσω Σαουδαραβίας να πούνε στο Ισραήλ ότι να μην χτυπήσουν δικά του στρατεύματα, διότι δεν θέλει πόλεμο με το Ισραήλ, αυτός θέλει μόνο να παραμείνει στην εξουσία και θα τους αφήσει να βομβαρδίσουν τους Ιρανούς. Ναι. Αν δείτε σήμερα, καταρχήν έχουν φύγει, εκείνη η δυστυχία των ανθρώπων τώρα, ναι. Έτσι. Είχαν πάει τόσα εκατομμύρια στο Λίβανο από τη Συρία και τώρα αυτοί οι άνθρωποι με τους Λιβανέζους ξαναγυρίζουν πίσω στη Συρία. Αφήστε, που η Συρία είναι 10 φορές χειρότερη, 1000 φορές χειρότερη από το Λίβανο. Τι κάναν σήμερα? Σήμερα βομβαρδίσανε μέσα στη Συρία, όχι μέσα στο Λίβανο, μέσα στη Συρία, όλους τους δρόμους που ενώνουν τη Συρία με το Λίβανο. Γιατί? Για να μην πηγαίνουν πυρομαχικά και εφόδια, ναι. Στη Χεζμπολάχ. Να κόψουν τις γραμμές εφοδιασμού. Τις γραμμές εφοδιασμού. Και ποιος τώρα, και τι έρχεται τώρα μέσα στη Συρία να γίνει? Η Βόρειο Συρία, όπως ξέρετε, υπάρχει η Τουρκία. Με 40.000 στρατό. Εδώ ερχόμαστε στην Τουρκία, γιατί πάλι βλέπω δημοσιεύματα και μετά τις τελευταίες πάλι είχαμε παρέμβαση του Ερντογάν. Και να, εμάς στοχεύουν και πρέπει γρήγορα να εφαρμόσουμε τη γαλάζια πατρίδα. Τι φοβάται ο Ερντογάν? Φοβάται, τρέμει. Αυτός δεν ήταν που μας έλεγε ότι τι τα κάνετε αυτά στη Χαμάς? Εγώ υποστηρίζω τη Χαμάς και αν εγώ θα φτάσω, λέει, στην Ιερουσαλήμ και θα μπω σαν προφήτης εκεί, θα φτάσω στο Αλαξά το τέμενος και τα λοιπά. Αυτά δεν έλεγε πριν από λίγους μήνες? Δεν τα έλεγε αυτά πριν από κάνα δύο μήνες? Δεν τα έλεγε? Τώρα γιατί, με συγχωρείτε, νιώθει ότι απειλείται? Γιατί απειλείται? Θα σας πω γιατί απειλείται. Διότι πρώτον έχει μπει και έχει καταλάβει έδαφος της Συρίας. Μέσα σε αυτό θα σας θυμίσω ότι οι Αμερικάνοι έχουν σκοτώσει με ειδικές αποστολές αρχηγούς τσιχαντιστικών ομάδων. Θυμάστε πόσες φορές εκεί στο Ιντλίμπ, κοντά στα σύνορα, και λέγαμε τότε, δεν θυμάστε, λέγαμε πριν από κάνα χρόνο, μα είναι δυνατόν να είναι 2 χιλιόμετρα από τα σύνορα το σπίτι του και οι Τούρκοι να μην το ξέρουνε? Ναι. Λοιπόν, αυτοί όμως έχουν μπει μέσα. Ναι. Έχουν φτάσει μέχρι το Χαλέπι, έχουν την περιοχή του Ιντλίμπ όπου διατηρούν τζιχαντιστικές ομάδες και στο βόρειο, στο μέσον, έχουν μπει περίπου 30 χιλιόμετρα. Τι είναι αυτοί οι τζιχαντιστές που διατηρούν? Είναι αυτούς που στέλνουν στη Λιβύη.
αυτούς τους μισθοφόρους που παίρνουν και στέλνουν στη Λιβύη. Αυτοί λοιπόν είναι εναντίον του καθεστώτος του Άσαντ. Τι θέλει ο Άσαντ? Να φύγουν από τη μέση οι Τούρκοι και να ξεκαθαρίσει με αυτούς. Άρα τι θα κάνει? Θα αφήσει το Ισραήλ να βομβαρδίσει αυτές τις περιοχές. Με αυτές τις περιοχές έχουν 40.000 τουρκικό στρατό. Τι θα κάνει η Τουρκία εκεί? Η Τουρκία τι θα κάνει εκεί? Θα αντιδράσει? Δεν μπορεί να αντιδράσει, διότι έχει καταλάβει το έδαφος. Είναι συριακό έδαφος το οποίο το έχει καταλάβει με επιχείρηση. Πάει μία και τους βομβαρδίζουν μέσα σε ένα έδαφος που το έχουν καταλάβει, δεν τους ανήκει, και βομβαρδίζουν όλους αυτούς τζιχαντιστάς και τούτους. Και μετά, εάν αυτοί φύγουν από εκεί, τι ανοίγει ο δρόμος? Από τον Εφράτη και ανατολικά, ναι, όπου είναι όλοι οι Κούρδοι, είναι οι αμερικανικές βάσεις, και στο βόρειο Ιράκ είναι το κουρδικό Ιράκ, να αρχίσει να σχηματίζεται και ήδη δημιουργείται, ναι, το πρώτο κουρδικό κράτος. Είναι το θανατηφόρο για την Τουρκία. Εκεί ήθελα να καταλήξουμε, γιατί υπάρχουν κάποιοι που τώρα λένε θα δεχθεί η Συρία, μα η Συρία δέχεται άλλα και άλλα. Είναι δυνατό να μην δεχθεί αυτό που θα φέρει? Ακούστε, και μια ησυχία στην περιοχή. Ναι. Αν διαβάσατε την τελευταία έκθεση, ναι, των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία, θα κλαίτε. Το δράμα των Σύριων δεν περιγράφεται. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να... Αν τη διαβάσεις θα πεις ότι δεν είναι δυνατόν, και δεν τα λέμε, δεν είναι αυτά που λέμε δημοσιεύματα. Είναι επίσημη έκθεση του απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών. Λοιπόν, μην το συζητάμε για Συρία. Η Συρία δεν υπάρχει σαν χώρα. Εντάξει, η Συρία απλώς είναι εκεί και τη διατηρούν και τα λοιπά. Τι θέλουν και οι Ρώσοι, τους Ρώσους δεν τους πειράζουν δεν τους πειράζουν οι Ισραηλινοί, θα χτυπάνε τους Ιρανούς και θα πάνε να χτυπήσουν τους Τούρκους. Αυτό φοβάται ο Ερντογάν. Διότι ο Ερντογάν τώρα θα πρέπει, αν έσκαψε το λάκκο, να πέσουν άλλοι μέσα και θα πέσει ο ίδιος. Εκεί τι θα κάνει τώρα? Θα πάρει τα στρατεύματα από εκεί? Θα προδώσει αυτούς που τους έχει στείλει κάτω στη Λιβύη? Ναι. Θα αντιδράσει απέναντι στο Ισραήλ? Και ποιος θα τον βοηθήσει να αντιδράσει? Θα τον βοηθήσει τον ΝΑΤΟ, όχι βέβαια, γιατί όταν έκανε αυτές τις επιχειρήσεις στο ΝΑΤΟ του λέγανε μην τις κάνεις, και τότε έλεγε απειλούμε και τα λοιπά, και του λέγανε δεν θα απειλείς από κανέναν. Ακόμα και αυτός ο τουρκόφιλος, ο Στόλμπερκ που έφυγε, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, άρα βλέπετε ότι η Τουρκία σωστά αρχίζει και ανησυχεί. Αλλά η Τουρκία έχει κι άλλο ένα λόγο να ανησυχεί. Ότι στην Κύπρο εγκαθίστανται Αμερικανοί στρατιώτες. Και η Κύπρος αποτελεί το αεροπλανοφόρο, το βασικό αεροπλανοφόρο και τη βασική βάση των Αμερικανών για να προωθούν. Ναι, αλλά γίνεται και στόχος η Κύπρο, δεν γίνεται η Κύπρος. Από ποιον γίνεται στόχος? Γίνεται. Από ποιον γίνεται στόχος η Κύπρο? Ποιος έχει τις στρατιωτικές δυνατότητες? Κοιτάξτε, αυτό που είπε σήμερα, ας πούμε, και ο Χωμέινι, ότι και από πίσω δεν είμαστε μόνοι μας. Εγώ σας λέω σε μια ακραία περίπτωση. Έχουμε από πίσω τις πλάτες της Ρωσίας και της Κίνας. Αυτά δεν... Ναι. Δεν τα... Ακούστε. Η Ρωσία, ακούστε κάτι. Η Κίνα δεν μπαίνει. Να το ξεκαθαρίσουμε. Η Κίνα το έχει πει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η οικονομική επιρροή όλων των κρατών. Η Ρωσία βρίσκεται σε έναν πόλεμο που θα σας πω μόνο ότι στον τελευταίο της προϋπολογισμό που ψηφίστηκε προχθές στην Ρωσική Βουλή, το 23% των εξόδων της πάει στον πόλεμο. Μια χώρα που δουλεύει με 23% για να διατηρεί την πολεμική της μηχανή θα ασχοληθεί με την ή θα πάει να τα βάλει στην Κύπρο, γιατί τι κάνει η Κύπρος? Δέχεται σαν βάση και σαν ευρωπαϊκή χώρα, δέχεται στρατεύματα συμμάχων. Άλλωστε έχει υπογράψει στρατηγική συμφωνία με την Αμερική. Ναι. Η Ρωσία δεν της πρόσφερε στρατηγική συμφωνία. Πρώτον. Δεύτερον, καμία χώρα δεν μπορεί να την απειλήσει. Ποιος θα την απειλήσει? Η Τουρκία? Μα λέει τώρα, εδώ γελάμε. Εδώ είναι το ανέκδοτο για τον Ντοτό, ας πούμε. Καλά, λοιπόν, η Τουρκία έχει το 37% της Κύπρου και τώρα ο Ερντογάν μίλησε, ναι, για τη λύση πόσο, των δύο κρατών. Δεν θέλω να φαίνομαι τόσο αισιόδοξος, ναι, αλλά θα δούμε για πόσο καιρό ακόμα θα το έχει. Μακάρι. Γι' αυτό ανησυχεί. Βλέπει μετά την άνοδο της Σούδας, βλέπει την άνοδο της Αλεξανδρούπολης. Ναι. Και τι βλέπει? Βλέπει ότι το Ιντσιλίκ έχει αδειάσει. Και προσπαθεί τώρα με ένα ραντάρ της Μαλάτιας, τώρα πράσινα άλογα, ας πούμε, να δείξει ότι κάτι έκανε και αυτή προχθές. Ότι συμμετέχει. Ναι, ναι, δηλαδή αυτά τώρα είναι, ξέρετε, είναι ιστορίες για χάχαλους, ας πούμε, εντάξει.
Και αυτοί που τα λένε και αυτοί που τα πιστεύουν, ας πούμε. Κυρίως αυτοί που τα λένε είναι, διότι περισσότεροι από αυτούς που τα λένε είναι και άσχετοι με το τι κάνει αυτό το ραντάρ εκεί. Ποιος το χειρίζεται και τι κάνει, ας πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, είναι, κυρία Πολίτη, είναι πολλά τα είναι θέματα. Είναι πολλά, ξέρω ότι έχω καθυστερήσει λίγο, σας έχω κρατήσει λίγο παραπάνω. Δεν πειράζει, είναι ενδιαφέρον. Θέλω να έχουμε την ευκαιρία, θα τα ξαναλέμε, κάθε Παρασκευή και καθημερινά στα πρωινά, αλλά τώρα της Παρασκευής, επειδή είναι ειδική φιλική εκπομπή. Με χαρά να τα ξαναπούμε, θα ήθελα με πάρα πολύ. Με τα μεγάλης χαράς. Σας εύχομαι καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο και με το καλό τα λέμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Γεια σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.